Αγαπητοί μας μαθητές, χαίρετε. Συνεχίζουμε στο σημερινό μας μάθημα με το δοξαστικό ιδιόμελο των στιχηρών. Ο διασέ Θεοπάτορ προφήτης Δαβίδ. Παραλλαγή. Όπως πάντα, Θεοτοκίον, καθώς αναφέρεται στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, είμαστε στον Πα, ένα πήχημα στον Πα. Πα. Βου, πα, πα, βου, βου, δι, γα, βου, γα, δι, γα, δι, γα, βου, πα, βου, πα, 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 βου, νι, γα, βου, γα, δι, γα, βου, πα, βου, πα, πα. Έτσι περισσότερο κινείται στον φθόγκο Πα. Εδώ ανεβαίνουμε στον Βου, ακούγεται σαν να έχουμε έναν ήχο, τι λέγεται. Πα, βου, πα, πα. Εδώ κυριαρχεί ο Πα, ισοκράτημα στον Πα. Πα, βου, πα, πα, βου, βου. Έτσι. Πα, βου, βου, δι, γα, βου, γα, δι, γα, δι, γα, βου, πα, βου, πα, πα. Πα, πα, βου, νι, γα, βου, γα, δι, γα, βου, πα, βου, πα, πα, βου, γα, βου, πα, βου, πα, πα, νι, πα, βου, πα, 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 βου, νι, γα, γα, δι, γα, βου, πα, βου, πα, πα. Και πάλι κατάληξη στον Πα, για να κατέβουμε όπως θα δείτε, τρεις φωνές, έτσι από τον φθόγκο Πα, θα κατέβουμε τρεις φωνές και θα πάμε στον φθόγκο και. Πανίζω και, αν το ενώσω με το κενήν, ουσιαστικά θα πάρω το κλάσμα με την υπερβατή κατάβαση των τριών φωνών. Πα και ζω, πα. Και ζω νι πα νι πα βου γα δι γα βου πα νι γα βου δι γα δι γα βου πα βου πα 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 βου γα δι. Και εδώ πάλι έχει γοργόν, άρα σε μια κίνηση το ίσον με το κλάσμα. Θα πάρω να πνοεί όμως. Πα, 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 βου, έτσι. Πα, πα, βου, γα, δι, βου, γα, δι, γα, δι, δι, και, δι, γα, βου, γα, δι, και, ζω, νι, ζω, και, δι, δι. Πα βου γα γα δι δι γα βου πα νι γα βου δι γα βου πα βου πα 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 βου γα δι και δι βου γα δι βου γα γα βου βου γα δι γα δι, γα δι, γα βου πα, βου πα, πα. Θα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα βέβαια που δεν φαίνεται. Πα. Και συνεχίζουμε. Βλέπετε βέβαια και στο βιβλίο κι εσείς. Πα. Βου, πα, βου, γα, βου, γα, δι, γα, βου, πα, νι, ζω, νι, πα, νι, πα, βου, γα, δι, γα, γα, βου, πα, βου, πα, πα, βου, βου, γα, βου, βου, δι, γα, βου, πα, βου, γα, γα, δι, δι, γα, βου, πα, νι, γα, βου, δι, γα, δι, γα, βου, πα, βου, πα, πα, και ζω και δι, γα βου πα βου, γα δι,
papa vuga di te di ga di ga vu pa vu papa pa vu ga vu pa ni zo ke zo ni pa ni zo zo ke di ke di di vu 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 ga vu pa ni pa vu ga pa vu pa ni zo ni pa ni pa vu ga di di ke di ga ga vu pa 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 και πάλι γοργόν έτσι πα πα και ζω και δι γα βου πα βου γα δι γα δι πα πα βου γα δι και δι γα γα δι γα βου πα βου πα πα νι πα βου γα γα βου γα δι γα βου πα νι πα βου γα βου πα βου πα νι ζω νι πα νι πα βου γα δι γα γα βου πα βου πα 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 βου πα βου γα δι δι γα δι βου γα δι γα δι δι και δι και ζω και ζω νι ζω και και δι βου γα βου πα νι πα βου γα δι γα βου γα δι δι γα βου πα βου γα βου. Απλώς να θυμάστε όταν δεσπόζει ο φθόγκος βου, τότε ο πα είναι με δίεση, έρχεται κοντά στον φθόγκο βου, ενώ όταν δεσπόζει ο φθόγκος πα και έχουμε ένα άκουσμα πρώτου ήχου θα λέγαμε, τότε είναι στη φυσική του θέση. Το λέμε και πάλι για να το διαπιστώσετε. Πα, δι γα βου πα, δι γα βου, λέγεται ως έτσι, δι γα βου πα, πρώτος. Πα βου πα πα βου βου δι γα βου γα δι γα δι γα βου πα βου πα 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 βου νι γα βου γα δι γα βου γα σε μία κίνηση και διάρσε γα βου γα δι γα βου πα βου πα πα βου γα βου πα. Εδώ συνεχίζουμε κανονικά, σαν έχουμε πρώτο ήχο. Πα βου γα βου πα βου πα πα νι πα βου πα 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 βου νι γα γα δι γα βου πα βου πα 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 και έτσι. Και ζω νι πα νι πα. Αν δυσκολεύεστε στην αρχή, θα κατεβείτε μία-μία φωνή. Πα νι ζω και, και ζω. Ζω φυσικός. Και ζω νι πα νι πα. Πολλές φορές και εσείς να το πείτε αυτό για να το συνηθίσετε. Και ζω νι πα νι πα. Βου γα δι γα βου πα νι γα βου δι γα δι γα βου πα βου πα 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 βου γα δι βου. Εδώ δεσπόζει ο φθόγκος βου, έτσι, λέγετος. Πα πα βου γα δι βου γα δι γα δι. Αλλάζει εντελώς η μελωδία και αυτό γίνεται ακόμη πιο αισθητό με τι, με το ισοκράτημα. Βλέπετε, σε όλη τη μελωδική αυτή φράση
ο Ισοκράτης, οι Ισοκράτες αν υπάρχουν, κρατάνε τον φθόγκο πα. Εδώ αμέσως μετάθεση της βάσης του Ισοκρατήματος, συγγνώμη, στον βου. Πα, πα, βου, γα, δι, βου, γα, δι, γα, δι. Ανωδική πορεία στο οξύ τετράχορδο. Δι και και δι γα βουν, γα δι και ζώνη ζω και δι και δι δι. Ζω φυσικός, ζω με ύφεση. Ακόμη μια φορά. Δι, δι και και δι. Ο και είναι στη θέση του, έτσι, φυσικός. Δι και και δι γα βουν. Γα δι και ζώνη ζω και δι και δι δι. Παβού, παβού. Και εδώ στο σημείο, αφού δεσπόζει ο φθόγκος βου, ο πα έχει δει εσύ. Παβού. Και η Σοκράτης. Παβού γα γα δι δι. Γα βου πανι, γα βου δι, γα βου πα βου πα πα. Ακόμη μια φορά, στην ανάβαση ο ζω φυσικός, ζώνη ζω και δι και δι δι, πα βου, πα βου. Δεσπόζει ο βου, ο πα θα έχει δίεση. Εδώ θα ήταν πιο καλά να είναι μαζί το ισοκράτημα, όχι να κάνουμε πα. Παβού γα γα δι δι, γα βου πανι, γα βου δι, γα βου πα βου πα πα. Παβού γα δι και πάλι, Παβού γα δι και δι, βου γα δι. Βου γα γα βου βου γα δι, γα δι, γα δι, γα βου πα βου πα πα. Για να συνεχίσουμε, πάλι κατάληξη λοιπόν είχαμε στον πα. Βου πα βου γα βου γα δι, γα βου πα, νι ζω νι πα νι. Πα βου γα δι γα γα βου πα βου πα πα. Βου βου γα βου βου δι γα βου πα βου. Πα δίεση, έτσι. Βου βου γα βου βου δι γα βου πα βου γα γα δι δι. Γα βου πανι, γα βου δι, γα δι, γα βου πα βου πα πα. Και ζω και δι, και ζω και δι. Ζω με ύφεση. Και ζω και δι, γα βου πα βου. Φτάνει στον πα και επιστρέφει κυριαρχεί ο βου. Γα βου πα βου, γα δι γα δι, πα πα. Εδώ θα είναι φυσικός ο πα, γιατί έχουμε δύο χρόνους, κυριαρχεί για λίγο. Και βλέπουμε και την κατάληξη η οποία γίνεται στον πα. Άρα λοιπόν πάλι έχουμε άκουσμα σαν να έχουμε άκουσμα πρώτου ήχου. Πα πα βου γα δι και δι γα γα δι, γα βου πα βου πα πα. Και στο σημείο αυτό ξεκινάει μία μελωδική πρόταση η οποία καταλήγει στον κάτω δι, στον δι της υπάτης. Αν είναι για κάποιους αρκετά χαμηλά και δεν μπορείτε να το πείτε, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να ανεβάσετε τη βάση όταν θα το διαβάζετε μόνοι σας. Λίγο πιο ψηλά να το πείτε. Για να το ακούσετε πρώτα και μετά. Πα. Πα βου γα βου πα, νι ζω και ζω νι πα, νι ζω ζω και δι δι. Ό,τι ισχύει και στο οξύ τετράχορδο, στο κανονικό να το πούμε έτσι, ισχύει και εδώ που θα κατέβουμε.
σαν να είμαστε στο οξυτετράχορδο μιας πιο χαμηλής κλίμακας. Άρα ο ζώος θα είναι με ύφεση, θα είναι φυσικός. Να το ξαναπώ. Πα, παβού, γαβού, πα, νίζω και ζώνη. Εδώ φυσικός, ο και λίγο πιο υψηλός. Νίζω και ζώνη, πα, νίζω, ζω, και δι, και δι, δι. Και εδώ βέβαια με ύφεση ο ζώ. Το ξαναλέω. Πα, παβού, γαβού, πα, νίζω και ζώνη, πα, νίζω, ζω. Ο πρώτος ζω φυσικός, ο δεύτερος με ύφεση. Πα, νίζω, ζω, και δι, και δι, δι. Και συνεχίζουμε. Βου, 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 γαβού, πανί. Παβού, γα, παβού, πανίζω, νι, πανί, πα, βου, γα, δι, δι, και δι, γα, γα, βου, παβού, πα, 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 και ζω, και δι. Έτσι, καταλήξαμε πάλι στον πα, πα, πα και ζω και δι, γαβού, παβού. Ο πα με δίεση. Γαδι, γαδι, πα, παβού, γαδι και δι, γα, γαδι, γαβού, παβού, πα, πα, νι, παβού, γα, γαβού, γαδί, γαβού, πα, νι, παβού, γαβού, πα, βου, πα, νι, ζω, νι, πα, νι, παβού, γαδί, γα, γαβού, παβού, πα, πα, παβού, παβού. Εδώ αλλάζει η μελωδία. Έτσι, κυριαρχεί ο βου, όπως διαπιστώνουμε και πιο κάτω. Άρα, ο βου φυσικός, ο πα με δίεση. Ξεκινάμε με πα φυσικό. Πα, πα, βου, πα, βου, πα, πα, βου, πα, βου, γα, δι, δι, γα, δι, βου, γα, δι, γα, δι. Δι και δι και ζω και ζώνη ζω και και δι. Δι και δι και ζω. Ζω ύφεση, ζω φυσικός, ζω ύφεση στην κατάβαση. Το λέω. Δι και δι και ζω και ζώνη ζω και και δι. Βουγάβου πάνι παβού, γάδι γάβου γάδι δι γάβου παβού γάβου. Παύση. Η τελική βέβαια κατάληξη στον φθόγκο βου. Πάμε να το πούμε μέλος. Απήχημα ναι στον πα. Ναι, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύ και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδίασε Θεοπάτορ προφήτης Δαβίδ, μελωδικός περί
φώνησε το μεγαλείασι πίσαντι παρέστη. Και πάλι παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου σε γαρμύτερα προξενών ζωής ανέδειξεν ο απάτορ εξού εν ανθρώπισε ευδοκίσας Θεός ίνα την εαυτού αναπλάσει εικόνα φθαρίσαν της παθέσι και το πλανήθεν ομόρι άλλο των ευρών προβάτων της όμοις αναλάβων το Πατρί προς αγάγη και το ίδιο θελήματι τες ουρανίες συνάψει δυνάμεσι και σώσει Θεοτόκε. Έτσι, εδώ θέλει μία προσοχή. Να με εσύ και σώσει Θεοτό. Έτσι. Και σώσει Θεοτό και... Μια φορά ακόμη. Δυνάμεσι και σώσει Θεοτό και τον κόσμον Χριστός ο έχων το μέγα και πλούσιον ελεόν. Αφού το πείτε πολλές φορές παραλλαγή και πάλι, το μέλος θα έρθει μόνο του. Έχουμε δει και τα στοιχειρά ιδιόμελα, που ουσιαστικά οι μουσικές φράσεις είναι οι ίδιες. Πιστεύω πως και το δοξαστικό θα μπορέσετε να το πείτε και αυτό σχετικά εύκολα.
Θέλει διάβασμα. Έτσι, για να συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημά μας και θα πάμε στην ακολουθία του όρθρου. Έτσι, δεν θα δούμε τα απόστοιχα. Θα πάμε λοιπόν στο απολυτίκιο και γενικά θα ξεκινήσουμε με την ακολουθία του όρθρου. Καλό διάβασμα εύχομαι σε όλους σας. Να είστε καλά. Χαίρετε.